κίνημα τη Ανάσταση φτάσει και στην Κύπρο και τα όσα τραγικά καταγράφονται στην Ουκρανία από τη ρωσική εισβολή να ξύνουν τι ανοιχτέ πληγέ των Κυπρίων, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία απευθύνεται στο πασχαλινό του μήνυμα προ του Τουρκοκύπριου, στέλνοντα μήνυματα ενότητα. Αυτή η πατρίδα είναι δική σα και δική μα. Για αυτή την πατρίδα χύθηκε αίμα. Για αυτή τη χώρα πονέσαμε. Δακρύσαμε. Άλλο τη μαζί και άλλο τα χωριστά. Ο πόνος ήταν πάντα για όλους ο ίδιος. Και αυτός ο πόνος είναι που καθορίζει πόσο οι άνθρωποι είναι όμοιοι και ίσοι. Πόσο ο αλληλοσεβασμός των δικαιωμάτων του καθενός αποτελεί το μόνο θεμέλιο για συνύπαρξη, συνδημιουργία, για μόνιμη ευημερία και ειρήνη. Έφτασε η ώρα. Συνεχίζει η αγάπη για την κοινή πατρίδα να επανορθώσει την αδικία που επέβαλε ο διαχωρισμό. Τονίζοντα πω μόνο όφελο έχουν οι δύο κοινότητε αλλά και όσοι εμπλέκονται στο Κυπριακό, εάν εγκαταληφθούν ανέφικτοι στόχοι, όπω είπε και όλοι εργαστούν με ειλικρίνεια. Η βάση λύση έχει συμφωνηθεί και καταγραφεί σε δεκάδε ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που απαιτείται είναι η πολιτική βούληση, η γνήσια πολιτική βούληση και εκείνη προσπάθεια ώστε να θεμελιώσουμε ένα κράτος που θα σέβεται την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε Κύπριου Ευρωπαίου πολίτη. Που θα ανταποκρίνεται την ίδια ώρα στις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων. Αλλά και θα διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και την πλήρη και απόλυτη ανεξαρτησία του. Την ίδια ώρα διαβεβαιώνει πω η κυβέρνηση παραμένει στοχοπροσιλωμένη στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που οι πολίτε αντιμετωπίζουν. Και με αναφορέ στι πρόσφατε κρίσει, το 2013 με τον κίνδυνο χρεοκοπία και το 2020 με την κρίση τη πανδημία αλλά και του τρόπου χειρισμού του, στέλνει το μήνυμα τη αποφασιστικότητα για λήψη μέτρων προ αντιμετώπιση των προκλήσεων που η Ουκρανική κρίση προκαλεί. Το απόψινο μήνυμα δεν προσφέρεται για απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Ωστόσο, διανύοντα τους τελευταίους μήνες της προεδρικής μου θητείας θεωρώ απόλυτα αναγκαίο να απευθυνθώ προς τις πολιτικές δυνάμεις και να τις καλέσω όπως ενώσουμε δυνάμεις το κάλεσμα αφορά στι πολιτικέ και μεταρρυθμίσει που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Κύπρο το αύριο. Η υλοποίηση των οποίων είναι απαραίτητη προκειμένου να εκταμιευθούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Έργα και πολιτικέ που δεν έχουν ιδεολογικού προσανατολισμούς ή κομματικό χρώμα, όπω χαρακτηριστικά είπε, αλλά έχει ανάγκη ο τόπο και οι πολίτε. τραγωδία με